Χαίρετε, αγαπητοί φίλοι. Να μιλήσουμε σήμερα λίγο για τον προορισμό του ανθρώπου. Γιατί πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται, λίγα εννοούνται και λιγότερα αποκαλύπτονται πάνω στο θέμα αυτό. Αν ρωτήσεις πολύ κόσμο για το θέμα αυτό του προορισμού του ανθρώπου, ή αν βγεις στον δρόμο με ένα μικρόφωνο, όπως λέμε, και κάνεις μια στατιστική, επειδή έχω παρακολουθήσει 3-4 τέτοια περιστατικά, ας τα πούμε γκάλωπ, ας τα πούμε γνώμη του κοινού, επειδή έχω παρακολουθήσει 3-4 τέτοια, και μια φορά κάναμε και εμείς ένα στον δρόμο, με διάφορα ερωτήματα, μπορώ να σας βεβαιώσω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, όσον αφορά τον προορισμό του ανθρώπου, λένε ότι ο άνθρωπος έχει προορισμό να είναι καλός σε αυτή την κοινωνία. Να είναι ένας καλός άνθρωπος δηλαδή. Αορίστως αντιλαμβάνονται την καλοσύνη του ανθρώπου, δίχως να λένε κάτι σχετικό με αυτήν. Βέβαια υπάρχει και άλλη ποικιλία, αλλά σας λέω το βασικό, το πιο κεντρικό πράγμα είναι αυτό, να λένε ότι είσαι εντάξει στην κοινωνία αν είσαι ένας καλός άνθρωπος. Και δεν το προσδιορίζουν, ας πούμε. Όμως το θέμα δεν είναι τι σημαίνει αυτό για όλους τους ανθρώπους ή για τη γνώμη της κοινωνίας, αλλά τι σημαίνει αυτό για τη γνώμη της Ορθοδοξίας. Και το λέω αυτό γιατί η Ορθοδοξία περιέχει μέσα τον νόμο του Θεού, τις εντολές του Θεού και την αλήθεια του κόσμου. Είναι ο αυθεντικός λόγος, δηλαδή αυτός που δίδαξε ο Χριστός στους μαθητές του και οι μαθητές του σε εμάς. Όσον αφορά την απάντηση σε ότι άνθρωποι δεν γράψαν τα Ευαγγέλια, θα λέγαμε και ναι και όχι. Το πιο σωστό είναι ότι τα Ευαγγέλια γράφτηκαν διαχειρός ανθρώπων υπό την υπαγόρευση του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός είπε στους μαθητές του, αυτά που σας λέω τώρα όλα δεν τα καταλαβαίνετε γιατί είναι πολύ νωρίς. Όταν έρθει το Πνεύμα της Αληθείας, ο Παράκλητος, το Άγιον Πνεύμα, θα σας τα εξηγήσει όλα και θα τα καταλαβαίνετε. Άρα ο Παράκλητος είναι εκείνος ο οποίος εξηγεί την αλήθεια στον άνθρωπο. Βέβαια η αλήθεια είναι εκφρασμένη, αλλά λίγοι άνθρωποι μπορούν να τη δεχτούν, γιατί έχουν και τη δική τους γνώμη. Υπάρχει αυτή η ελευθερία ο άνθρωπος να έχει τη δική του γνώμη. Τίποτε δεν υπάρχει πιο άστατο, πολυπράγμων και περίεργο από το νου του ανθρώπου. Αυτός ο νους του ανθρώπου είναι που κατά κάποιο τρόπο έχει ταλαιπωρήσει και την ανθρωπότητα, αλλά έχει δώσει και μεγάλα πράγματα στην ανθρωπότητα, ο νους του ανθρώπου. Αυτό μην το ξεχνάμε. Και ο νους είναι ένα εργαλείο της ψυχής. Η ψυχή χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο νου, στη μνήμη και στην επιθυμία. Το επιθυμητόν, των μνημονικών και των νοητικών. Ο νους όμως είναι κεντρικό, το κεντρικό δυναμικό της ψυχής, γιατί από εκεί ξεκινάνε, από τους λογισμούς ξεκινάνε όλες οι ενέργειες του ανθρώπου. Γι' αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο νους να έχει την σωστή κατεύθυνση στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν ο προορισμός του ανθρώπου έχει να κάνει με τις προσλαμβάνουσες και τη σκέψη του ανθρώπου και την ελευθερία του. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος γιατί είναι κατ' εικόνα Θεού. Αυτή η ελευθερία είναι δοσμένη γιατί είναι μια ιδιότητα του ιδίου του Θεού. Η αγάπη και η ελευθερία είναι ιδιότητες του ιδίου του Θεού. Γι' αυτό είναι δοσμένες στον άνθρωπο ανεξάρτητα αν ο άνθρωπος τις χρησιμοποιεί, τις καλλιεργεί, τις διευθύνει ή δεν μπορεί να τις φέρει σε λογαριασμό.
Πολλά λέχθηκαν και περισσότερα εγγράφτηκαν πάνω στο θέμα αυτό για τον προορισμό του ανθρώπου και από θεολόγους και από φιλοσόφους. Για την πρόβλεψη του Θεού στο πλάσμα του, για τη συνδρομή της χάριτος και της ανθρωπίνης θελήσεως να την ακολουθήσει, καθώς και για την ελευθερία της βουλήσεως, να επιλέξει ανάμεσα σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι δεδομένα στον άνθρωπο. Στα διλήμματα, επίσης στις κραυγές και τους ψιθύρους της δικής του συνειδήσεως. Ερμηνείες προφητικών λόγων και χρησμών, άλλοτε φωτεινά και άλλοτε ακατάληπτα, εργάζεται η ψυχή να διεισδύσει πού? Στα υπερκόσμια ύψη και βάθη της του Θεού σοφίας, στον πλούτο της γνώσεως του Θεού. Συναισθάνεται με απορία την αγάπη του Θείου όντως και τη φιλανθρωπία του, αλλά με δύσκολο βήμα μπορεί να ακολουθήσει και την αγάπη και τη φιλανθρωπία του Θεού. Αγωνιά και αμφιβάλλει ηλικία μπρος στη θεόζωτη ελευθερία που του παρεδόθη, παρόλο που την ποθεί, γονατίζει πολλές φορές από το βάρος της. Ναι, είναι βέβαιο πως ο φιλάνθρωπος Θεός θέλει να ανεβούμε στο βάθρο της σωτηρίας που ρυψάει η ψυχή και μας δείχνει με τον νόμο του, σαν βακτηρία, την κλίμακα της ανόδου και μας κάνει και την άπειρη τιμή, αγαπητοί φίλοι, να μας καλεί στη Βασιλεία του ο Θεός. Για σκεφτείτε τι μεγάλη και άπειρη τιμή είναι αυτή της προσκλήσεως προς τη Βασιλεία του Θεός. Μας δείχνει το δρόμο αυτής της βασιλείας και προπορεύεται ο ίδιος, ο οποίος τι κάνει. Μας έδειξε με τη θυσία του τα ίχνη των αιματίνων πατημάτων, αλλά μας βεβαιώνει ότι και καμία δύναμη δεν μπορεί, τι να κάνει, καμία δύναμη δεν μπορεί να αποτρέψει τον άνθρωπο, να τον εμποδίσει από το να ακολουθήσει τα ίχνη αυτά ή να αρνηθεί αυτή τη θυσιαστική πορεία. Δηλαδή, ή να πάει με τον Θεό ή να μην πάει. Γιατί εξ αρχής, όπως είπαμε, έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο, κατ' εικόνα και ομοίωση, και η ελευθερία είναι μέσα στο φτιάξιμο του ανθρώπου, έτσι. Ο άνθρωπος φτιάχτηκε ελεύθερος. Ανεξάρτητος στη δική του απόφαση. Αυτό που λέμε εγώ θέλω αυτό. Είναι αδύνατο να κάνει ο άνθρωπος εκείνο που δεν θέλει ο ίδιος. Θέλει ο Θεός να σώσει τον άνθρωπο, μα θέλει και κάθε άνθρωπος να συνεργεί στη σωτηρία του, μαζί με τον Θεό να εργάζεται για τη σωτηρία του. Καθώς εσύ αλλάζει ζωή και ο Θεός αλλάζει απόφαση. Δεν είναι σταθερή η απόφαση του Θεού για έναν άνθρωπο, γιατί αν ήταν σταθερή θα μπορούσε ο άνθρωπος να την αλλάξει. Όμως εδώ βλέπω ότι μπορεί να αλλάξει τη ζωή του ο άνθρωπος. Μόλις ο άνθρωπος αλλάξει τη ζωή του προς το καλύτερο και ο Θεός αλλάζει την απόφασή του γι' αυτόν. Η κρίση του Θεού ομοιώνεται με τη δική μας απόφαση. Ανάλογα με το τι κάνεις εσύ, έτσι ο Θεός διαμορφώνει την κρίση του για σένα. Ο Θεός πάντοτε θέλει. Αν θέλεις και εσύ, έχεις βρει τον προορισμό σου. Ο προορισμός του ανθρώπου είναι συνάφεια της θελήσεως του Θεού, αλλά και της πράξεως του ανθρώπου. Ο Θεός είναι δίκαιος και αποδίδει δικαιοσύνη. Εσύ είσαι εκείνος ο οποίος θα επιλέξεις τι θα κάνεις στη ζωή σου. Θα πας με τον Θεό, δεν θα πας με τον Θεό, θα ακολουθείς τον Θεό και πόσο θα τον ακολουθείς και πότε θα τον ακολουθείς και όλα αυτά. Αυτό ήταν το ένα θεματάκι, ο προορισμός του ανθρώπου που ασχοληθήκαμε λιγάκι και θέλαμε να σας το κοινοποιήσουμε, αγαπητοί φίλοι. Αλλά ευευκαιρία διαφόρων εκπομπών που γίνονται στο ραδιόφωνο και από τις ερωτήσεις που γίνονται στο ραδιόφωνο, αλλά και τις εκφράσεις των ανθρώπων ως προσορισμένα θέματα, καλό ήταν να απαντήσουμε σε μία τουλάχιστον από αυτές τις συνηθισμένες έτσι ερωτήσεις που γίνονται στα ραδιόφωνα και τις αποφάσεις των διαφόρων κυβερνήσεων για το πώς πρέπει να είναι η σύγχρονη ζωή.